Τι απαντάτε, κύριε Ορνίδη, στον κύριο Σουμανδράκο, με δεδομένο ότι έχει αναφέρει ότι τα γάλματα της πόλης είναι σε μια γωνιά, σκεπασμένα αλλά καθαρισμένα? Όχι, δεν αναφέρει αυτό, το οποίο τα είχαν πεταμένα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, γιατί και ο ίδιος βεβαίωσε ότι τα γάλματα ήταν σε καλή κατάσταση και ήταν και μάλιστα καθαρισμένα και ήταν έτοιμα να τοποθετηθούν. Υπήρχε μια καθυστέρηση μετά τις εκλογές, λίγο μετά, λίγο με την επίλυση, το οποίο ήταν όμως προγραμματισμένο να γίνει. Μάλιστα είχαν επισημανθεί και τα σημεία μέσα στην πόλη στο οποίο θα τοποθετηθούν. Δεν θυμάμαι τώρα, Παναγιώτη, αλλά είναι στο κέντρο. Νομίζω η μία είναι κοντά στα φανάρια. Όχι στην πλατεία από εδώ. Ο κ. Σουμανδράκος λέει ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη. Θα προχωρήσει η Νέα Δημοτική Αρχή σε μελέτη για το πού θα μπουν τα γάλματα αυτό. Εντάξει, αυτό που ακούμε από τη Νέα Δημοτική Αρχή, από τη νέα πλειοψηφία μάλλον, είναι γενικά ότι δεν υπάρχει τίποτα από το παρελθόν και θα τα ξανακάνουν όλα την αρχή. Okay, ας κάνουμε ό,τι νομίζουμε, να του φωτίσουμε ο Θεός τελική. Και θεωρώ σημαντικό σε κάθε περίπτωση να τοποθετηθούν τα γάλματα. Αυτό είναι το πρωτεύον. Τώρα από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει ένα γατανάκι συζητήσεων με αναφορές, οποίες νομίζω ότι δεν βοηθάνε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Εγώ είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο 9 χρόνια, κοντά από τα 10, και από το ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου και από το ρόλο του Δημάρχου. Δεν είχαμε τέτοια κρούσματα στο παρελθόν. Είχαμε τάσεις, διαφωνίες, αλλά πάντα ήταν σε μια λογική πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολύ σπάνια καταφέρουμε σε προσωπικές αναφορές. Το είδαμε και σήμερα στην αρχή από τον κύριο Σουμανδράκο. Δυστυχώς αυτό το επίπεδο του διαλόγου δεν μπορώ να το προωθήσω. Αν θέλει ο κύριο Σουμανδράκο και η παράταξη και ο Δήμαρχο, γιατί δεν είναι άλλο Δήμαρχο, άλλο Αντιδήμαρχο, είναι ένα πράγμα. Αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο, δηλώνω ότι εμεί δεν μπορούμε να το προωθήσουμε. Να κάνουμε την παράταξη πολιτική, να ασκήσουμε κριτική, να μα ασκήσουν κριτική, όλα καλοδοκούμε, θα απαντάμε εμεί. Αλλά από εκεί και πέρα, ούτε τον πατριωτισμό του καθενό θα το βάζουμε στο ζύγι. Ποιος είναι περισσότερο πατριώτης ή λιγότερο πατριώτης, ούτε προσωπικές αναφορές θα δεχτούμε και θα συνεχίσουμε τουλάχιστον. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο. Και σε κάθε περίπτωση εμείς θα διαφυλάξουμε αυτό το οποίο προσπαθήσαμε τόσα χρόνια να τηρούμε ένα επίπεδο πολιτικού διαλόγου, πιστεύοντας ότι αυτό από μόνο του χωράει το πολιτικό επίπεδο, τον πολιτικό διάλογο, την πολιτική αντιπαράθεση τοπικά.